πόσο μεγάλες προοπτικές εξάπλωσης έχει το άθλημα εδώ. Και η φάση των ομίλων που ξεκινά σήμερα σίγουρα συμβάλλει σε αυτό. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο, το γήπεδο αυτό. Σου δίνει μεγάλο πρεστίζ όταν το χρησιμοποιείς ως έδρα σου. Τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Γεμίζει προς τα μέσα. Έκοψε τη σέντρα του αντιπάλου. Τον άδειασε κανονικά. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Είναι απίθανος. Πάσα με αξιώσεις. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Πήγε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά στο τέλος τον πρόδωσαν οι δυνάμεις του. Πολύ καλό το κατεβασμά του. Πραγματικά αυτός ο παίκτης έχει σιδερένια πνευμόνια. Αν δεν ήταν λίγο άτσαλο στο τελείωμα, τώρα θα είχαμε πανηγύρια. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Πέντε λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Καμία από τις δύο πλευρές ακόμα δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ τις προσπάθειες που είχε. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Με την μπάλα ο Λεάντρο Νταμιάο. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για σέντρα. Θα ψάξει το γκολ. Είχε όλο το τέρμα μπροστά του. Ξεμαρκαρίστηκε πολύ όμορφα και βρέθηκε ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει.
μπάλα ο Λεάντρο Νταμιάο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Επιχειρεί μια σέντρα. Λεάντρο Νταμιάο. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Αυτό δεν χάνεται με μία κεφαλιά. Πολύ καλή απόκριση. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει το κίνδυνο. Τίποτα το συνταρακτικό έως τώρα, τουλάχιστον όσον αφορά τις ενέργειες για γκολ. Με την μπάλα ο Λεάντρο Νταμιάο. Δεδομένες της θέσης του, δεν νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή. Δεν ήταν μόνος του σε εκείνο το σημείο. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Αυτό πρέπει να είναι φάουλ. Ναι, είναι. Ο διαιτητής, όπως φαίνεται, θέλει να του κάνει παρατηρήσεις. Πιθανότητα να τον ηρεμήσει και να του επιστήσει την προσοχή. Έτοιμος ο σουτάρι. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε. Παρά το αποτέλεσμα, αν δούμε τις ευκαιρίες, καταλαβαίνουμε ποια ομάδα υπερισχύει ως τώρα στον αγώνα. Αν συνεχιστεί στο παιχνίδι, πιστεύω ότι δεν θα είναι και δύσκολο να μαντέψουμε τον τελικό νικητή. Και είναι το τέλος του ημιχρόνου. Σε ένα μάτς με καλό ρυθμό και με πολύ ενδιαφέρον. Και να είμαστε πάλι εδώ. Το δεύτερο μέρος άρχισε. 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Και έτοιμοι για το δεύτερο. Φλοκάρι. Ποδοσφαιριστής είχε συνέχεια το νου του στην μπάλα. Κατάφερε να την πάρει στην κατοχή του, αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Θα το καρφώσει. Λοκάρι. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Με το ρολόι να έχει ήδη διανύσει αρκετή απόσταση, το σκορ δεν έχει ανοίξει ακόμα εδώ. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Δεν καταλαβαίνει από σκληρά μαρκαρίσματα αυτός ο παίκτης. Μπράβο. Ακόμα στο 0-0 το παιχνίδι παραμένει ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Γέμισμα μπροστά. Ανοίγει την μπάλα δεξιά.
Είναι ακόμα έξω από την περιοχή. Υπέροχη κίνηση. Πάει για τον γκολ. Καλή η προσπάθειά του. Το 1-2 παραλίγο να αποφέρει καρπούς. Αντάλλαξαν με μεγάλη μαεστρία την μπάλα εκεί στον άξονα. Αν δεν στέκονταν λίγο άτυχοι στο τέλος, θα είχαν πετύχει ένα πολύ όμορφο τέρμα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Τον έστειλε αδιάβαστο. Μακρινή μεταβίβαση. Δεν είναι κανείς εκεί. Κρίμα. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Με την μπάλα ο Λεάντρο Νταμιάο. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον της. Πολύ καλό το passing game εδώ. Φλοκάρει. Ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Θέλει να στείλει. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Πολύ άτσαλη προσπάθεια. Πώς τα κατάφερε. Τεράστια ευκαιρία. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του και δεν τα κατάφερε. Κρίμα για τους οπαδούς του που τους βλέπουμε εδώ πολύ απογοητευμένους. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια εδώ, ο παίκτης. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δει την κάρτα. Όμως ο διαιτητής αποφάσισε να είναι ποιητής. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Εκτός γραμμής σε πλάγι. Ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Μπορούμε να ακούσουμε τη δυσφορία στην κερκίδα για αυτή τη φάση. Όμορφες πάσες. There will be one minute at a time. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Έκοψε την πάσα. Ο διαιτητής στηρίζει. Είμαι σίγουρος ότι οι παίκτες δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με αυτό το αποτέλεσμα. Ξεκίνημα με νίκη θα είχε απαλύνει την ένταση. Αλλά δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό στο παιχνίδι. Για πες μας, Γιώργο.